Θέλω να κάνω μία έτσι. Έγινε ένα μπέρδεμα όσον αφορά τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Πιθανόν να μετρήθηκαν δύο φορές τα 5 τα χθεσινά όταν ήμασταν με το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Είναι 44 και μόλις πριν μισή ώρα είναι άλλα 3-47 όσον αφορά την περιοχή της Καστοριάς. Για να μην δημιουργούμε έτσι, τέλος πάντων, το 52 με το 47 είναι διαφορετικό νούμερο. Στη Θεσσαλονίκη, εμείς μαζί με μία διακομιδή έτσι, ακόμη που έγινε σήμερα, έχουμε 34 συνανθρώπους μας και όχι 38-39. Και σήμερα, τώρα, μόλις με μια επικοινωνία που είχαμε με το ΑΧΕΠΑ, γιατί είναι δύσκολο πραγματικά όσον αφορά τη διαδικασία, όχι μόνο τη σύγχνη λασιμότητα που υπόθηκε από κάποιους λίγο νωρίτερα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετά μεγάλη διασπορά και είναι δύσκολη η σύγχνη λασιμότητα. Στο ΑΧΕΠΑ, τώρα, αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται συνολικά 38. Όχι οι συμπολίτες μας, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, εκ των οποίων οι 8 είναι διασωληνωμένοι. Τώρα η κυρία Κωνσταντζάνη που μιλήσαμε είπε ότι οι 5 από αυτούς είναι μάλλον συμπολίτες μας και είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι θα πρέπει, και το είχαμε πει εχθές στον ΕΟΔΗ, να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από κάθε νοσοκομείο κάθε μέρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή από τα 47 επιβεβαιωμένα κρούσματα, δυστυχώς εγώ ως αυτοδιοικητικός, και αυτό κατέθεσα ως παράπονο στην Επιτροπή του ΕΟΔΗ, δεν γνωρίζουμε πόσα περιστατικά είναι μέσα από την πόλη. Τυχαίνει να γνωρίζουμε τα περιστατικά της Μεσοποταμίας, γιατί από εκεί είναι μια μικρή κλειστή κοινωνία και είμαστε από εκεί. Και θα πρέπει να το γνωρίζει αυτό, δηλαδή να επιτρέπεται σε επίπεδο τοπικό να υπάρχει ένα καθημερινό δελτίο τύπου από το νοσοκομείο και να λέει ότι σήμερα εισήχθησαν 3, από τους 3 βρέθηκαν θετικοί οι 2, πήγανε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι το αυτονόητο. Δεν γίνεται ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης, οι δήμαρχοι να προσπαθούμε με κάποιο τρόπο, είτε μέσω ενός γνωστού γιατρού στο νοσοκομείο, είτε μέσω του ΕΚΑΠ, να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που λέμε την εθνικασμότητα. Δεν μιλάμε τώρα για προσωπικά δεδομένα. Είναι κάτι σοβαρό. Θα πρέπει να το δει η πολιτεία να δώσει εντολή στα τοπικά νοσοκομεία να βγαίνει ένα κοινό ανακοινωθέν κάθε μέρα για να ξέρουμε και εμείς πραγματικά τα περιστατικά.